Έχει δοθεί εκκίνηση. Ο βετεράνος καθυστερεί αρκετά στην αφετηρία. Γύρω στα 5 μήκη. Για την πρωτοπορία αμέσως η Άντισσα που θα πάρει την πρωτοπορία. Αρσένιο Στελίνιο τοποθετείται σε καλή θέση. Στη δεύτερη ο Γιάλουρος είναι σε καλή θέση. Κριστίνη Κόλ στην εσωτερική προσπαθεί και βελτιώνει θέση. Τόμας Λάστη, ο Πατιστούτα. Τελευταία είναι η Αντεμάρκη Αντιάνα Μπολ καθώς ο Βεντεράνος βελτίωσε τη θέση του. Με Άντισσα μπροστά σε αργό ρυθμό από Αρσένιο Στελίνιο. Ο Γιάλουρος, η Κριστίνη Κόλ στην εξωτερική, ο Πατιστούτα. Ο Τόμας Λάστη, ο Βετεράνος, ο Στέλλα, ο Έκτορ και πίσω. Η Νιακοσάρη με την Άντισσα πάντα μπροστά 2-3 μίκη. Ο Αρσένιο Στελίνιο από Γιάλουρο. Στην εξωτερική είναι η Κριστίνη Κόλλη, Τόμας Λάστη, ο Μπατιστούτα. Πλησιάζουμε στο 800, ίδια σειρά. Άντισσα, Αρσένιο Στελίνιο, ο Γιάλουρο, η Κριστίνη Κόλλη που κάνει ανέβασμα. Πιο πίσω η Τόμας Λάστη στην εσωτερική. Πάμε για 700, Άντισσα πάντα μπροστά. Αρσένιο Στελίνιο πλησιάζει. Αλλά και η Κριστίνη Κόλλη με τον Γιάλουρο 600, με την Άντισσα στην πρωτοπορία. Η Κριστίνη Κόλ προσπαθεί να περάσει δεύτερη εις βάρος του Γιάλουρου και του Αρσένιο Στελίνιο, αλλά και η Τόμας Λάστη με δυνάμεις στην εσωτερική. Η Άντισσα εξακολουθεί να είναι μπροστά ενώ ψάχνει το πέρασμα ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια με τη Τόμας Λάστη στην εσωτερική. Ο Γιάλουρος και η Κριστίνη Κόλ. Η Άντισσα στην πρωτοπορία. Ο Γιάλουρος τώρα περνά στην πρωτοπορία ενώ η Τόμας Λάστη βρίσκει πέρασμα τώρα και τον ακολουθεί. Η Κριστίνη Κόλ είναι στην εξωτερική. Ο Γιάλουρος μπροστά. Η Τόμας Λάστη στα τελευταία μέτρα τον απειλεί. Κριστίνη Κόλ μένει στην τρίτη θέση. Ο Γιάλουρος όμως εξακολουθεί μπροστά. Μια τελευταία προσπάθεια για την Τόμας Λάστη. Γιάλουρος και Τόμας Λάστη. Γιάλουρος θα κερδίσει. Τόμας Λάστη, Άντισσα και Κριστίνη Κόλ.